Χρηματοδοτικά έργα σε όλη την έκταση σχεδόν του νησιού παρουσιάζουν χαμηλά υδατικά αποθέματα. Και ως εκ τούτου, στο πρώτο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο, πήραμε κάποια μέτρα τα οποία είναι σε συνέχεια των αποφάσεων της περσινής περίοδου. Το καινούριο μέτρο είναι η επιβολή προστήμων σε συνδημότες μας οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί από τα περιοριστικά μέτρα της περσινής περίοδου. Έγινε έλεγχος των υδρομέτρων τους, βρέθηκε υπέρβαση και από εκεί και πέρα αποφασίστηκε σε αυτούς που έχουν κάνει υπέρβαση κατά 100% του ορίου το οποίο είχαν λάβει να μπει πρόστιμο 100 ευρώ, σε αυτούς που έχουν μέχρι 200% 200 ευρώ και το τελευταίο είναι μέχρι 300 ευρώ. Πρόκειται δηλαδή για συνδημότες οι οποίοι δεν ήταν οικιακά τα τιμολόγια τα οποία... Ακριβώς, ήταν οι συνδημότες μας οι οποίοι έκαναν αίτηση πέρσι κατ' εξαίρεση, άρα σημαίνει ότι πήρα απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο και τους έδωσε κατ' εξαίρεση ένα ορισμένο ποσό νερού. Ήταν στο πλαίσιο δηλαδή της απόφασης για να σταματήσουν τα αρδευτικά ρολόγια. Ακριβώς, μιλάμε για τα αρδευτικά ρολόγια. Αυτοί λοιπόν ελέγχθηκαν και ανάλογα με την υπέρβαση που έχουν έχει επιβληθεί ένα πρόστιμο. Οπότε και φέτος τα αρδευτικά ρολόγια κλείνουν. Ακριβώς. Όλες οι παροχές. Εκτός από τον πρώην Δήμο Αμανής και τον πρώην Δήμο Καρδαμήλων, που εκεί μέχρι τώρα βλέπουμε ότι δεν υφίσταται κάποια ιδιαίτερη πίεση, ας πούμε, το δίκτυο και άρα μπορούμε να δώσουμε νερό και άρδευσης. Όσον αφορά τώρα κυρίως το κομμάτι της πόλης και του πρώην Δήμου Αγίου Μηνά, με τη δεδομένη ότι πάει και όλη η τουριστική κίνηση του νησιού το μέσα με αυτό το μέρος, τι μέτρα θα ισχύσουν, θα υπάρχει εκπεριτροπή στη υδροδότηση, πώς ακριβώς υπάρχει ο συνδυασμός? Αναγκαστικά υπάρχει εκπεριτροπή. Δεν είναι κάτι το οποίο το αποφάσαμε τώρα, δηλαδή αυτό είναι ουσιαστικά ένα πάγιο μέτρο. Εκεί το οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε νομίζω είναι να αυτοπεριοριστούμε όλοι στο μέτρο του δυνατού, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο, η οποία δυστυχώς δεν θα είναι μόνο φετινή. Από ό,τι φαίνεται θα μας ακολουθεί και για τα πολλά επόμενα χρόνια. Κύριε Μολέκη, επειδή πολλές φορές έχει υποθεί ότι η λύση του προβλήματος σύντρευσης θα είναι το φράγμα Κόρης Γεφύρη. Ένα τμήμα του φράγματος το έχει αναλάβει ΔΕΙΑ, αν δεν κάνω λάθος, εργασιών δηλαδή, προκειμένου να μπουν τα δίκτυα και όλα αυτά. Εκεί πού κρατάμε? Τα δίκτυα έχουν ολοκληρωθεί. Ναι. Αυτό που έχει αναλάβει η ΔΕΙΑ το έχει ολοκληρώσει. Αυτό που περιμένουμε και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού είναι ότι θα τρέξουν τα έργα και κάποια στιγμή θα μπορεί το φράγμα να πληρωθεί και να δοθεί προς χρήση. Τα υπόλοιπα φράγματα? Τα υπόλοιπα φράγματα, δυστυχώς, η κατάσταση που έχουμε δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Γίνεται μια προσπάθεια να αποκτήσουμε μια κατεύθυνση, να το πω έτσι, προκειμένου σε ένα βάθος χρόνου να μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα που πρέπει για το νησί. Έχουμε τις αφαλατώσεις, έχουμε τις γεωτρήσεις και έχουμε και κάποια φράγματα. Καλώς ή κακώς, οι αφαλατώσεις είναι κομβικό πλέον για μας και η προσπάθεια που στοχεύουμε, δηλαδή σαν νέα δημοτική αρχή και σαν νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ, είναι να φέρουμε στην επιφάνεια ή να αυξήσουμε το μείγμα μας και για τα υπόγεια και για τα επιφανειακά νερά. Και είναι πολύ δυσάρεστο για μας, γιατί υδροδοτεί ένα μεγάλο όγκο πρωτογενή τομέα και επί της ευκαιρίας που μου δίνεται θέλω να ευχαριστήσω εκεί τους ανθρώπους που ασχολούνται με την πρωτογενή τομέα που δείχνουν απίστευτη κατανόηση. Έχουμε συνεργασία εδώ και ένα μήνα και θα είναι σε εξέλιξη αυτή η συνεργασία προκειμένου να μπορέσουμε και εκείνοι να φέρουν έτσι την παραγωγή τους στο επιθυμητό επίπεδο αλλά και να μην δημιουργηθεί ιδιαίτερο πρόβλημα στην περιοχή.